έτσι, του μπάσκετ, αλλά και τώρα, σήμερα, αύριο, προπονητής του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Δωδεκάνησος. Κύριε Τσακίδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθες με βαριά βαλίτσα από το Βερολίνο, έμαθα, αληθεύει. Βέβαια, όχι με ευρώπουλα, όχι με ευρώπουλα μέσα, ενώ με βαριά βαλίτσα γεμάτη από γνώσεις από το φίλο και κουμπάρο σου, ή κάνω λάθος, τον Ιτούδη. Η δικιά μου βαλίτσα ήταν ελαφριά, οι γνώσεις ήταν αρκετές και μα μέσα στη βαλίτσα ήταν, μέσα στη βαλίτσα ήταν οι γνώσεις, μέσα στη βαλίτσα ήταν οι γνώσεις, όχι ευρώ, φίλε Τσακίδη Γιάννη. ναι. Τα είπατε πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Να μιλήσουμε πρώτα για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ που έκανες. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Ωραία. Όχι, ξέρεις, σε έβαλα στον κουμπάρο, στον Ιωάννη Δημήτρη τον Ιτούδη, γιατί θέλω να πεις, θα είναι την Παρασκευή την τελετή έναρξης τελικά. Όχι, του δώσαμε μια πρόσκληση που επιθυμούσε πολύ να είναι εδώ πέρα, αλλά είναι δεν έχουν τελειώσει υποχρεώσεις. Μάλιστα. Να πάρει, δεν πειράζει. Πάρα πολύ πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι κάποια άλλη στιγμή θα τον έχουμε στη Ρόδο και θα είναι μαζί παρέα με σένα να κοουτσάρει τα παιδιά του Δωδεκάνησος. Έτσι, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Όταν θα έχει, βέβαια. Όταν δεν έχει υποχρεώσεις, έτσι. Ναι, ναι, άμα δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, η Ρόδο την αγαπάει πάρα πολύ. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και Υπάρχει κουμπαριά. Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση. Στενή σχέση. Φίλοι. Ωραία, εντάξει. Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε στην Παρασκευή, φίλε Γιάννη. Είπα πριν ότι μιλάμε πολύ και εγώ μαζί για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά με αναπηρία, αλλά μένουμε στα λόγια μόνα και η πράξη έξω στην πόλη, στο νησί μας επάνω, δεν είναι αυτή ανάλογη αυτόν που εξαγγέλνουμε, που λέμε, που υποστηρίζουμε, που τόσα πράγματα. Εσύ πιο ειδικός από μένα ακόμα, γιατί είσαι και καθηγητής ΤΕΦΑ, καθηγητής φυσικής αγωγής θα έλεγα, και μετά προπονητής μπάσκετ, τα βλέπεις και εσύ νομίζω. Είμαστε ακόμα πολύ κάτω ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτή τη στιγμή ασχολήθηκα με αυτό. Μη με κάνει να νιώθω πρωθυπουργό και μου μιλά στον πληθυντικό. Η φίλο Ηλία είμαι και ο φίλο ο Γιάννη. Έτσι, μπράβο. Ηλία μου, αυτό είναι. Νομίζω ότι καταρχήν όσοι ασχολούμαστε με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Δωδεκάνησο, είμαστε εθελοντικά. Να το ξεκαθαρίσουμε σωστά, αυτό από την αρχή. Σωστά. Και δεν υπάρχει εργασιακή σχέση με την έννοια ότι τη αμοιβή πληρωμή του και τα παιδιά προσφέρουν αυτό που κάνουν, δηλαδή το δίνουμε τη ψυχή του. Και εγώ είμαστε εκεί πέρα μια οικογένεια η οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε και το άθλημα που λέγεται μπάσκετ με καρότσι, αλλά ταυτόχρονα αυτά τα παιδιά να κάνουν κάτι δημιουργικό, το οποίο πολλές φορές εμείς, επειδή στην Ελλάδα ζούμε σε μια, έχουμε κυρίως μια νοοτροπία ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα, όχι, είναι παιδιά που. Δεύτερη επιλογή και τρίτη, Γιάννη. Ναι, δεύτερη και τρίτη επιλογή. Είμαστε και άδας ακόμα στην Ελλάδα, Γιάννη. Φίλε Γιάννη, είμαστε και άδας ακόμα στην Ελλάδα. Ναι, γιατί ας πούμε για τώρα και με την εμπειρία μου ακόμα με το Βερολίνο πρόσφατα, βλέπεις, ας πούμε, παντού υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Υπάρχει πεζοδρόμια που μπορούν να ανέβουν, να κατέβουν, να προχωρήσουν, να περάσουν τα φανάρια, να περάσουν, να πάνε παντού. Να πάνε σε καφετέρια, να πάνε σε μαγαζιά. Παντού. Δηλαδή από τον ποδηλατόδρομο, τους χώρους δηλαδή που θα περπατήσει ο πεζός, ο χώρος που θα μπορέσει να πάει το αμαξίδιο. Αυτά μας λείπουν εδώ στην Ελλάδα, οπότε και εμείς σαν πολίτες εισπράττουμε αυτό το πράγμα από αυτό που ζούμε καθημερινά και μπορεί, ας πούμε, να μην σεβόμαστε. Δεν το βοηθάμε, δεν βοηθάμε αυτό το παιδί που είναι, ας πούμε, σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Και όταν βλέπει το παιδί να έχουμε μια διασυμπεριφορά, γιατί να βγαίνει από το σπίτι έξω. Πολλές φορές, ναι, εμείς αυτό που προσπαθούμε. Αυτό το άτομο, μάλλον. Κάνουν είναι να φέρουμε ακριβώς, όπως είπατε, ακριβώς, να φέρουμε τα παιδιά αυτά στον αθλητισμό. Να βγουν έξω από το σπίτι. Να βγουν και να μπορέσουν να νιώσουν καλά, να μπορέσουν να αθληθούν και ταυτόχρονα να κάνουν κάτι δημιουργικό, το οποίο νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα δίνουν την ψυχή τους και κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει και παλιότερα, θα το πω και σήμερα, μιλώντας μαζί σου, ότι ακόμη και φέτος τώρα, με το Final Four που μάλλον με το τελική φάση του μπάσκετ με αμαξίδιο που φιλοξενούν τα ξένα, λίγο με πειράζουν, παθαίνω αλλεργία, βγάζω σπυράκια. Ακόμα και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, εμένα δεν με απασχολεί τόσο πολύ αυτό, φίλε Γιάννη. Εμένα με απασχολεί
πόσο θα ανανεωθεί το ρόστερ όχι μόνο του ΑΣΥΓΜΑ Δωδεκάνησος αλλά και άλλων αθλημάτων, βγαίνοντας τα παιδιά από τα σπίτια που τα έχουμε κλεισμένα. Είτε αγόρια είτε κορίτσια είναι αυτά. Εκεί νομίζω είναι το μεγάλο μήνυμα και το μεγάλο σύνθημα και το μεγάλο παιχνίδι που κάνει η διοίκηση. Εσείς σαν προπονητής, τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ στην ομάδα τώρα, ότι νομίζω ότι αυτό είναι το σύνθημα το βασικό. Ελάτε κοντά μας, βγείτε έξω, είμαστε και εμείς όπως οι υπόλοιποι. Αρκεί εμείς οι καλοί, σε εισαγωγικά, να το δείξουμε μπράχτος στο παιδί. Το μεγάλο στίχημα και της διοίκησης αυτής της διοίκησης που υπάρχει τώρα είναι ότι να φτιάξουμε και μια ακαδημία ταυτόχρονα, δηλαδή με την αγωνιστική ομάδα που υπάρχει αυτή, ναι, τη στιγμή, να μπορέσουμε να φέρουμε και νέα παιδιά κοντά. Που, τα οποία παιδιά φοβούνται, όπως είπατε, ναι, ή δεν βγαίνουν έξω ή δεν έχουν κάποιο κίνητρο να βγουν. Ή ο γείτονας και η γειτόνισσα λένε στον παπά και στη μαμά, πού θα το πάρει το παιδί εκεί πέρα. Είναι ντροπή, ναι, να βγει το παιδί έξω. Είναι ντροπή, άκουσε την νοοτροπία. Να μην είχαν παίξει μπάσκετ ποτέ, να παίζαν κάτι πιο άλλο άσχημα. Σωστά. Ή κάποιο άλλο άσχημα. Ναι, και να νομίζουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούν να πλησιάσουν. Άρα δηλαδή μου λες ότι, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να ρωτήσω και μετρώει αυτό. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να έρθουν παιδιά που στην ακαδημία τη δικιά σας που θέλετε να σκεφτείτε να φτιάξετε, που να μην αρέσει το μπάσκετ και αρέσει κάτι άλλο, είναι έτοιμη η διοίκηση να το κάνει αυτό, να ανοίξει, ναι, άλλο και τμήμα. Και αυτά τα, και όχι άλλο τμήμα, ναι, να παίξουν στο μπάσκετ πάνω, να παίξουν μπάσκετ, ναι, γιατί είδε παιδιά που παίζανε, ας πούμε, ποδόσφαιρο ή παίζανε τένις ή ναι, 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 και είχαν το ατύχημα, νομίζω ότι επειδή δεν είχαν επαφή με τον μπάσκετ, ότι θα είναι κάτι πολύ απόμακρο σε αυτούς. Ναι. Αλλά μπορεί να δουλέψουν. Ναι, μπορούν να δουλέψουν και να μπορούν, ας πούμε, να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες από εκεί και πέρα. Α, το πιο βασικό είναι ότι θα βγουν έξω από το σπίτι, Γιάννη. Ναι, θα αθληθούν. Το πιο βασικό, θα βγουν έξω να αθληθούν, να αποκτήσουν μια κοινωνικότητα. Γιατί παλιά, σου λέω, η γειτόνισσα και ο γείτονας έλεγε ο πατέρα και στη μάνα, πού θα το βγάλει το παιδί έξω, είναι ντροπή. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ ξεπερασμένο. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας. Και νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι και επιστήμονες, αυτά τα παιδιά είναι και από πανεπιστήμια κτλ. Είναι έτσι, δηλαδή, άνθρωποι μορφωμένοι, οι οποίοι εντάξει είχαν μια ατυχία στη ζωή τους. Από εκεί πέρα δεν τους καταδικάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς πρέπει να τους επαινούμε και να τους έχουμε πάντα μπροστά. Και βέβαια, εκτός από τα παιδιά του ΓΣΥΓΜΑ Δωδεκάνησος, εγώ έχω μια πολύ καλή φιλία με τον Νίκο τον Μουδρό, ο οποίος έφυγε από τον μπάσκετ, είχε ξεκινήσει με τον ΓΣΥΓΜΑ Δωδεκάνησος, πήγε σε άλλο επίπεδο αθλητισμού και νομίζω ότι ο Νίκος έχει δώσει και τα παιδιά μαζί, έχουν δώσει μηνύματα αρκετά μέχρι τώρα στην κοινωνία μας. Φυσικά, ο Νίκος ο Μουδρός δεν το ξέρω προσωπικά εγώ, αλλά ναι, βλέπω την εξέλιξή του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνει τρίαθλο και είναι... Ξεκίνησε από το ΓΣΥΓΜΑ σίγμα Δωδεκάνησος παίζοντας, ναι, ναι, μπάσκετ. Ναι, 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 παίζοντας μπάσκετ και αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι στο παγκόσμιο στρέμμα. Δηλαδή κάνει επιδόσεις... Έτσι, είναι... εξωπραγματικά θα λέγαμε. Μπράβο. Έτσι, έτσι. Πάμε τώρα στο Ναι, ναι, άλλη μόνο. Πάμε στο τελετουργικό την Παρασκευή. Λοιπόν, τελετή εναξίστα. Έχουμε και χρώμα ελληνικό ή θα έχουμε τα μπαντούμπου ξένες μουσικές εκεί μόνο συνέχεια και κάτι τίποτα άλλο. Όχι. Αν έχεις γνώση να μας πεις το λίγα για να κεντρήσουμε και τον κόσμο να έρθει ξέρω, την Παρασκευή. Έτσι. Ξέρω, δηλαδή έχουν ο σύλλογος των πολιτιστικών. Μάλιστα. Πολιτιστική σύλλογη της Ρόδου. Θα παρευρεθούν και θα έχει πολύ ωραίο χρώμα η εκδήλωση. Έτσι, να έχουμε ελληνικό λίγο χρώμα γιατί το χρειαζόμαστε. Το έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Γιατί έτσι και μας διαμελήσουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, τότε χάσαμε και το χρώμα μας, το πολιτιστικό και το εθνικό βέβαια. Λοιπόν, 5 ώρα θα ξεκινήσει η τελετή έναξης και μετά από μία ώρα που θα καλύψει η τελετή έναξης, στις 6 παίζει η ομάδα μας. Ναι, 6 παίζουμε εμείς το πρώτο παιχνίδι. Με τον Άτλαντα Αθηνών ή κάνω λάθος. Ναι, ναι, Άτλαντα Αθηνών. Και μετά από το παιχνίδι το δικό μας, ακολουθεί και το δεύτερο παιχνίδι που είναι η άλλη διάδα. Με το Μαρούσι. Και το Σάββατο θα έχουμε τους ημιτελικούς ή μάλλον οι χιαστοί συναντήσεις πάνω αυτές, έτσι. Μετά θα παίξουμε εμείς με τον Άρη το Σάββατο. Και το Μαρούσι με τον Άντρα. Και την τελευταία μέρα θα παίξουμε εμείς με τον Μαρούσι. Και την Κυριακή 4 Ιουνίου θα έχουμε, 4 το απόγευμα, 12 Ιουνίου, έχουμε τον τελικό. Ναι, στις, ναι. 10 το, στις 4 το απόγευμα. Όχι, βλέπω είναι θα είναι η ημιτελική. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί, πώς θα γίνει το πράγμα. Εμείς παίζουμε την Κυριακή στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Είναι το τελευταίο παιχνίδι.
το πρόγραμμα είναι 6 και 8 τα παιχνίδια. Επειδή μπερδεύομαι λίγο, ο πρωταθλητής πώς θα βγει δηλαδή, με βαθμολογία. Θα είναι βαθμολογία. Α, μπράβο, αυτό, αυτό έφερα. Ότι παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Κατάλαβα, ναι. Όποιος είναι ο νοκάουτ παιχνίδι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Πουλ είναι δηλαδή όλοι με όλους, ναι. Άρα πάμε με βαθμολογία, σωστά. Μάλιστα, οπότε το βράδυ έχουμε τελετή λήξης που και εκεί θα έχουμε ανάλογα, έτσι, ανάλογη τελετή. Ωραία, ναι, όπως την τελετή λήξης. Θα ανακοινωθεί, δεν μπορώ να σας πω τώρα, θα ανακοινωθεί αύριο. Δεν κλείνουμε το τηλέφωνο, δεν μας πει την έκπληξη, εντάξει. Δεν μπορώ να την πω, εγώ πρέπει λοιπόν, να το πει ο πρόεδρος. Επειδή δεν είμαι εκβιαστής, το αφήνουμε να είναι έκπληξη, άλλη μόνο προς το φίλε Γιάννη. Τα παιδιά είναι έτοιμα, νομίζω ότι ο κόσμος στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μαρούσι. Είχαμε παρουσία κόσμου που βλέπουμε σε άλλα πιο λαοφιλία παιχνίδια. Δεν φέρουν τόσο κόσμο. Και εμείς καταφέραμε το Μαρούσι να συγκεντρώσουμε, να ανταποκριθεί και ο κόσμος. Και να. Το κόσμο είναι συγκινητική. Γεμίζουν ένα μέρος μεγάλο του Βενετοκλείου. Ναι. Αυτό είναι η επιβράβευση, νομίζω, οι συμβάσεις που κάνουν αυτά τα παιδιά. Η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή είναι αυτή, βέβαια. Ναι. Και ελπίζω κάποια στιγμή και οι υπηρεσίες μας. Όταν κάποια από τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, να του δίνουν λύσεις πιο γρήγορα από ό,τι δίνουν σε εμάς και σε κάποιους άλλους, όπως τους λένε εισαγωγικά, επώνυμους. Γιατί όλοι έχουμε επώνυμο, δεν είναι μόνο οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι. Αυτά τα παιδιά όμως προηγούνται από όλους τους υπόλοιπους που έχουν επώνυμο. Σε ότι, γιατί είχα καταγγείλει τότε σε μια σύνδεξη κάτι και πίσω ότι λύθηκε και δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλημα με έναν αθλητή του. Γάμα σίγμα δωδεκάνησος. Νομίζω ότι και ο κύριος Κάρης Ζαγωρίου, ο πρόεδρος και το Συμβούλιο, ενήργησαν τα δέοντα και δεν υπήρξε πρόβλημα. Και βέβαια μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, τελειώνει το πρωτάθλημα, υπάρχει μια περίοδος ξεκούρασης, υπάρχει κάποιο προγραμματιδάκι που θα δώσει στα παιδιά ή θα τα αφήσει να ξεκουραστούν και μετά ξεκινάμε την επόμενη. Θα δούμε ακριβώς τώρα. Θα μιλήσουμε και με την Ομοσπονδία να δούμε πώς θα είναι οι υποχρεώσεις. Ναι. Και τι υποχρεώσεις θα υπάρχουν γενικότερα. Και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε και το πρόγραμμα. Γιάννη, πάω με τον υποθετικό λόγο. Εάν βγούμε πρωταθλητές εμείς, υπάρχει σκέψη για την Ευρώπη όπως έγινε και πέρσι, κάτι από τη διοίκηση? Σκέψεις υπάρχουν πολλές, όπως είπαμε και με τις ακαδημίες. Ναι. Αλλά όλα εξαρτώνται δηλαδή από το. Και με τη συνεννόηση με την Ομοσπονδία. Με την Ομοσπονδία. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, τελευταία κουβέντα σε σένα, φίλε Γιάννη. Εγώ θέλω να γίνει μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Νομίζω ότι πραγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα αυτά τα παιδιά και πρέπει ο κόσμος να την αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και αγωνιστικά, αλλά και δηλαδή μια τέτοια διοργάνωση αξίζει να έρθουν όλοι στο γήπεδο και να ζήσουν από κοντά αυτό το μπάσκετ με αμαξίδιο, γιατί πραγματικά είναι και πανελλήνιες εμβέλειας, αλλά ναι. Και πραγματικά να δώσουν όθηση στα παιδιά αυτά και να χειροκροτήσουν όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας, και όλα τα παιδιά που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Και βέβαια πρώτη φορά στο νησί μας. Πρώτη φορά. Και πρώτη φορά στο νησί μας. Μάλιστα. Φίλε Γιάννη Τσαγκύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε πριν να σε κλείσουμε ότι. Τώρα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στις τοπικές αρχές. Πριν τις κράζαμε λίγο, συσσαγωγικά, με την καλή έννοια ότι πρέπει να κάνουν άλλες κινήσεις. Τώρα δίνουμε συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά και τα κακά. Ότι και η περιφέρεια και ο Δήμος και ο ΔΟΠΑΡ στάθηκαν κοντά σε αυτή την προσπάθεια για να έρθει η τελική φάση του μπάσκετ με αμαξίδιο στο νησί μας. Εδώ τους λέμε συγχαρητήρια. Ωραία. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μια που μπορούμε να το αναφέρουμε τώρα, ότι αυτή τη στιγμή στις 1 η ώρα είναι η κλήρωση στο ΔΟΠΑΡ για το ανοιχτό τουρνουά. Μάλιστα. Το οποίο ανοιχτό τουρνουά θα ξεκινήσει, δηλαδή τώρα θα κάνουμε την κλήρωση, θα παρευρεθούν οι ομάδες και θα ξεκινήσει από την επόμενη μέρα που θα τελειώσει το Final Four του μπάσκετ με καρότσι. Και ξέρω ότι είσαι. Είναι μια σειρά από δραστηριότητες του ΔΟΠΑΡ, ναι. Που συμμετέχει και ο ΔΟΠΑΡ δηλαδή, αλλά αυτό είναι αποκλειστικά του ΔΟΠΑΡ. Εσύ θα κατέβεις, θα παίξεις με την ομάδα του Δωρία, μαθαίνω. Όχι. Όχι, δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Γιατί έλεγα, αν έπεσε να ερχόμουν και εγώ βοηθό παίχτη εκεί, α πούμε. Λοιπόν, Γιάννη Τσακίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχω την αίσθηση ότι την Παρασκευή το Βενετόπουλο θα γεμίσει από το κόμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό. Καλή έναρξη. Τα λέμε. Γεια χαρά. Αυτό ήταν. www.news12.gr Αυτός ήταν, αγαπητοί φίλοι, ο Γιάννης Τσακίρης, ο προπονητής του ΓΣ 12.